Οι δράκουλες, τα βαμπύρ και οι λυκάνθρωποι παραμένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις της θεματολογίας για σειρές της μικρής οθόνης αλλά και για ταινίες της μεγάλης. Το Dracula Untold, με πρωταγωνιστή τον Luke Evans, μας γυρίζει πίσω στο 1400 για να μας διηγηθεί την ιστορία του Βλάτου III του Παλκωτή, του ηγεμόνα της βλαχίας και την αγάπη του για το αίμα. Σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή, πηγή έμπνευση της ταινίας ήταν τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία για τον Βλάντ. Yeah, we wanted to keep it raw. Θέλαμε να κρατήσουμε όλη τη σκληρότητα και την ομότητα που έχει η αληθινή, η αυθεντική ιστορία. Είχαμε την ελευθερία και την άδεια να πούμε την ιστορία με τον τρόπο που εμείς θέλαμε. Να πούμε την ιστορία αυτού του ανθρώπου πίσω από τον αληθινό, από τον μυθικό βρικόλακα. Για να αποτυπώσει πιστικά το χαρακτήρα του Δράκουλα, ο Βρετανός ηθοποιός πέρασε πάρα πολύ καιρό στα γυμναστήρια για να αποκτήσει τους κατάλληλους μύες και εξασκήθηκε συστηματικά σε μάχες με σπαθί. Because of what I did to save you. Γυμναζόμουν όλη την ώρα. Έτρωγα πολύ λίγα πράγματα εκτός από κοτόπουλο, μοσχάρι, ψάρι και πράσινα λαχανικά. Έκανα προπόνηση κάθε μέρα μετά τη δουλειά και έκανα πρόβες με ειδικούς εκπαιδευτές. Είχα full πρόγραμμα και αυτό κράτησε σε όλα τα γυρίσματα. Στην ταινία βρισκόμαστε στο 1462. Ο Βλάτ και η σύζυγός του Μιρένα κυβερνούν την Τρασιλβανία. Όταν ο Σουλτάνος Μεμέτ II απαιτεί 1000 παιδιά για το στρατό των γενίτσαρών του, ο Βλάτ καλείται να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα του και παραδώσει το γιο του στο Σουλτάνο ή αν θα απευθυνθεί σε ένα τέρας ώστε να νικήσει τους Τούρκους, χάνοντας όμως την ψυχή του. Το τι έγινε μετά, το ξέρουμε όλοι. Η ταινία βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου. Drink Dracula.